Σήμερα στην εκπομπή έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, έναν άνθρωπο που είναι και στο προσκήνιο αυτέ τι μέρε. Τον κύριο Όμηρο Φωτιάδη, τον οποίο έχουμε σήμερα μαζί μα στο στούντιο του το Λίμπερο και στην εκπομπή του Λαμποντέρα και τον ευχαριστούμε φυσικά για την παρουσία του. Καλησιά. Καλημέρα σα, καλημέρα και στου ακροατέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ε, πούμε αρκετά πραγματάκια. Ευχαριστούμε καταρχά που αποδεχτήκατε έτσι να μιλήσετε, να πείτε αρκετά πράγματα, να ακούσει ο κόσμο. Ο οποίο μπορεί να επικοινωνεί, μπορεί να στέλνει κάποια ερωτήματα αν θέλει φυσικά εφόσον τα απαντήσετε ε, στην, ε, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Δεν έχουμε περιορισμό χρόνου. Δεν έχει δηλαδή κάποια άμεση δουλειά επίγουσα ο κ. Φωτιάδη. Θα είναι εδώ για όσο τον χρειαζόμαστε για να απαντήσει στα ερωτήματά μα και να λύσουμε τι όποιε απορίε. Είμαστε άλλωστε μόλι 3-24 ώρα πριν από μια κρίσιμη γενική συνέλευση. Τη Δευτέρα στι 6-7 η ώρα το απόγευμα. Και λέω 6-7 γιατί 6 είναι η αρχική ώρα προσέλευση. Αλλά ποτέ δεν ξεκινάει την ώρα τη γενική συνέλευση. Θα πάμε σίγουρα ε, γύρω στι και είναι μια σημαντική διαδικασία. Θα αναλυθούν προτάσει, θα ακούσουμε πράγματα ενδιαφέροντα από του υποψήφιου για να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα, θα ακούσουμε σίγουρα την πλευρά Αρβανιτίδη και την πλευρά Κάλλα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίο εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει κοροϊδέψει κανένα και ότι θα είναι κάποιο εκπρόσωπο τη εταιρεία τη Δευτέρα στην, στη συνέλευση. Περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί κάτι, κάτι τέτοιο. Υπάρχει το θέμα με, την, με το ΤΑΑ. Γενικά, πολλά θέματα θα απασχολήσουν αυτή την κρίσιμη γενική συνέλευση. Ε, στο μπάσκετ έχουμε αιρετή διοίκηση από χθε, μετά από αρκετά χρόνια. Αυτό σημαίνει, επιβεβαιώνει μάλλον την πρόθεση του κυρίου Λάσκαρη να αναλάβει όλε τι ευθύνε. Ε, μετά από χρόνια διοικήσεων ειρηνοδικίου, ο Άρης έχει πλέον μια κανονική αιρετή διοίκηση με τα μέλη τα οποία θα σα διαβάσουμε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε όμω με τον καλεσμένο μα, θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, με Άρη. Ε, κύριε Φωτιάδη, καταρχά, επειδή εντάξει, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην σα γνωρίζει ούτε καν προσωπικά, ε, θέλω να μα πείτε πώ προέκυψε η ενασχόλησή σα με τον ερασιτέχνη, με το ποδόσφαιρο του Άρη, γιατί σα μάθαμε στο μπάσκετ, δεν δηλαδή, είναι, στο Golden Club. Εγώ προσωπικά από εκεί σα έμαθα. <Κι> <Κι> ναι, ναι, ήμουνα παραμένω ακόμα για Περίπου 1,5 χρόνο πρόεδρο του Golden Club στο μπάσκετ του Άρη. Από εκεί γνωριστήκαμε με την ευρύτερη οικογένεια του Άρη και μου έγινε μια πρόταση από το Χάρη του Παπαγεωργίου και τον ευχαριστώ για αυτό που με τίμησε και από άλλου ανθρώπου του Άρη για να αναλάβω αντιπρόεδρο στον Άρη Τέχνη πέρυσι στα τέλη Ιουνίου. Mm -hmm. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα, εγώ είπα στον φίλο μου, τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, ότι θέλω να δω ένα μήνα. Τι ακριβώ είναι, διότι το μέγεθο είναι μεγάλο, έχει πολλά τμήματα και όλα αυτά. Και κατόπιν θα το απαντήσω οριστικά, θα συνεχίσω ή όχι. Τέλο πάντων, τη δεύτερη μέρα τη παρουσία μου κλήθηκα στη μεγάλη φωτιά που είχε ξεκίνησει όλη η φασαρία για τον ποδόσφαιρο. Τώρα mm -hmm. ε, την παρουσία μου μέχρι το φθινόπωρο στα τεκτενόμενα του ποδοσφαίρου, που είναι λίγο πάνω γνωστή στον κόσμο του Άρη. Mm -hmm. Μετά για γνωστού λόγου, δύο φορέ πέβαλα παρέτηση ε, δεν έγινε αποδεκτή στο τέλο. Δεν συμμετείχα. Ε, θα τα πούμε στην πορεία τη συζήτηση. Μάλιστα. Mm -hmm. Στο Golden Club νομίζω είναι γνωστή η συνεισφορά σα. Έχετε βοηθήσει την, την ΚΑΕΜΕ. Το κατά δύναμη όπως Όπω ναι. εγώ και άλλοι άνθρωποι. Ναι, είχατε... Όπου μπορούσαμε σε όλα τα επίπεδα. Ναι, νομίζω έχετε, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ και οικονομικά έχετε βοηθήσει. Όπω και πολλοί Αριανοί. Και εγώ ναι. έκανα ό,τι μπορούσα. Και διοικητικά βοηθήσαμε. Είχαμε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Αρβανίτη. Συγχαρητήρια κιόλα να πω. Ευκαιρία δοθή από mm -hmm. την εκπομπή σα ε, και δημόσια mm -hmm. για την επιτυχία που είχε με τον νέο επενδυτή. Mm -hmm. Εύχομαι κάθε καλή επιτυχία στο καινούργιο Διοικητικό Συμβουλίο. Με τον κύριο Λάσκαρη, να τον καλωσορίσω και εγώ στην οικογένεια του Άρη. Αν επειδή είστε και μπασκετικό και έχετε ξεκινήσει από τον μπάσκετ, α, αν μπορώ να το πω έτσι, πείτε μα την άποψή σα, πώ τη βλέπετε αυτή την ιστορία με τον κύριο Λάσκαρη. Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, έχει βάλει αρκετά χρήματα με το καλημέρα, έχει συμμαζέψει το μαγαζί και, και το σημαντικό για μένα είναι, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι το πάει και βήμα-βήμα. Δεν κάνει δηλαδή κινήσει εντυπωσιασμού, πυροτεχνήματα που να δείχνουν ότι είναι περαστικό. Φαίνεται ότι έχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο για να οδηγήσω τον Άρη που θέλουμε όλοι να το βλέπουμε. Κοιτάξτε να σας πω, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Mm. Θυμάμαι τον φίλο μου τον Αρβανίτη, αγωνιώδεις προσπάθειες που έκανε να βρει έστω και 10 ευρώ. Έχει φτάσει ο σύλλογος. Να βγάζει την καθημερινότητα. Είναι ευλογία Θεού που παρουσιάστηκε αυτός ο άνθρωπος στον Άρη. Mm -hmm. Δείχνει ότι έχει τεχνοκρατικά στοιχεία οργανωτικά και νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έδωσε το στίγμα του, τα γεγονότα, οι πράξεις του μιλάνε. Είναι πολύ νωρί για να τον κρίνουμε, νομίζω. Απλά εγώ σαν Αριανός οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθε στην οικογένειά μας και τη στήριξε, διότι κανείς δεν θα ήξερε ποιο θα είναι το μέλλον της ομάδος φέτος. Είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθε. Ο Ντίμισο Παπαϊωάννου, κάποια στιγμή τον φιλοξενήσαμε, μιλώντα έτσι για τον μπάσκετ, το οποίο το γνωρίζει καλά και ο ίδιο. Φυσικά έχει ενισχύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την, την ΚΑΕ με σημαντικά ποσά. Και είπε μια πολύ σημαντική κουβέντα για τον κύριο Λάσκαρη, Την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μα και εν ώψη Δευτέρα για το ποδόσφαιρο και για τι εξελίξει για την εκλογική διαδικασία, την ψηφοφορία. Είπε ότι θα πρέπει να του βάλουμε του κυρίου Λάσχαρη το μικρόβιο. Να τον κάνουμε δηλαδή να, πορ, να πορωθεί με τον Άρη κατά κάποιο τρόπο και όσο πορώνεσαι και ζεσταίνεσαι και είσαι ε, δίπλα, ε, όλο και περισσότερα χρήματα θα βάζει. Προφανώ αυτό εννοούσε από ό,τι καταλάβουμε ο κ. Παπαϊωάννη. Εγώ θα δίνω την εξή συμβουλή στον κύριο Λάσκαρη να είναι κοντά του κοντά σε ανθρώπους όπως ο κύριος Μπλιάκης, όπως ο κύριος Παπαγιωάννη, οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα, δεν θα υπήρχε ομάδα του μπάσκετ του Άρη αν εξέλιπαν αυτοί οι άνθρωποι. Όσον αφορά για το μικρόβιο, αυτό θα μπει μόνο του, πιστέψτε με. Ναι. Ο κόσμος του Άρη στο μπάσκετ δεν υπάρχει παρόμοιο για αντίστοιχο μέγεθος στην Ελλάδα. Μιλάνε τα στατιστικά, τα περισσότερα διαρκείας, έχουμε μήπως αριθμός. Αυτό θα μπει μόνο του και ελπίζω ότι θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα δει ότι αν έχει βάλει ένα συναισθηματικά τουλάχιστον θα εισπράξει δέκα να. από το λαό του Άρη, ο οποίο ξέρει να κρίνει, ξέρει να αποδίδει τα το κέσσερι, το 4 το Θεό, το Θεό. Και να ανταμείβει φυσικά αυτού που... που, που βοηθούν. Ο την... Θεό είναι, ναι. mm -hmm. είναι ο Άρης Και ο Κέσσαρα είναι ο λαό του. Σωστά, <laughs> πολύ σωστή η εφαρμογή. φυσικά, εδώ υπάρχει μια εξαντίθεση μεγάλη. Ε, 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 την βιώνουμε τι τελευταίε εβδομάδε. Το main basket φαίνεται να έχει βρει το δρόμο του. Έχει μπει σε μια Το βρήκε, σε μια Το βρήκε τελείως. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι πλέον λογικά μόνο καλύτερα πράγματα μπορούμε να περιμένουμε από το Εγώ από είμαι από απόλυτα βέβαιο. Έχω εμπιστοσύνη τυφλή στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Ε, εκεί όμω που τα πράγματα συνεχίζουν να είναι προβληματικά και συνεχίζουν να τα, μα ταλαιπωρούν και συνεχίζουν να α, δημιουργούν και ανασφάλεια αν θέλετε, είναι στο, στο ποδόσφαιρο. Εκεί που άρεσε. Δυστυχώ δεν πάτησε σωστά που λέμε το κουμπί τη επανεκκίνηση. Μάλλον κανένα διπλανό κουμπί πάτησε στον υπολογιστή και δεν έγινε η επανεκκίνηση σωστά. Και είμαστε τώρα σήμερα, πόσο είμαστε, 17 Ιουλίου σήμερα. Αφενό ο Άρης δεν ξέρει ακόμη α, αν θα αγωνιστεί τελικά στη Football League ή όχι. Αν και υπάρχουν κάποιε ενδείξει, η νομιμότητα είναι με το μέρο του και υπάρχει και πρόσφατη χθεσινή δήλωση του κ. Κριτζίκη, νομίζω πάρα πολύ σημαντική προ αυτή την κατεύθυνση. Όντω είναι πολύ σημαντική. Ξεκαθαρίζει τα, τα πράγματα και λέει, μάλλον για ακόμη μια φορά, όπω μα είχε κάνει και εμά το μια δήλωση ότι ε, είναι συγκεκριμένο ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο Άρης και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε η ΕΠΟ ούτε κανένα. Γιατί πρέπει. Ε, ο ΚΑΠ δεν ισχύει η τροποποίησή του από φέτο, αλλά τη μεθεπόμενη περίοδο. Με 20 ομάδε έχουμε αποφασίσει, 20 ομάδε θα έχει του χρόνου η Football League. Και τα κενά θα πληρωθούν από την χαμηλότερη κατηγορία από του δευτεραντέ. Απλά οι χρόνοι είναι αυτοί που ταλαιπωρούν τον Άρη και θα τον ταλαιπωρέσουν προφανώ για, για κάνα δύο εβδομάδε τουλάχιστον ε, ακόμα. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα είναι στο διοικητικό κομμάτι. Ε, έχουμε μια εκλογική διαδικασία, γιατί είναι μια, καθαρά μια εκλογική διαδικασία. Είναι μια μικρογραφία των εκλογών στη, στη χώρα, η, η, η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή οι δύο πιο σοβαρέ υποψηφιότητε είναι του κυρίου Αρβανιτίδη και του κυρίου, του κυρίου Κάλλα. Με τον τελευταίο ε, έχετε γνωριμία. Βεβαίω. Ε, και με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Βεβαίω, είναι φίλο μου ο κύριο Καλαϊτζίδη. Ε, έχετε μπει επιτηρητή, όπω γνωρίζουμε όλοι, σε ένα μνημόνιο που υπογράφηκε πριν αρκετού μήνε όταν ανέλαβε την ομάδα από τον κύριο σωστά, Γαλανό. Σωστά, ο κύριος, σωστά, ναι. ο κύριος Η λεγόμενη αποκάλυψη των τελευταίων ημερών του ναι. εξαπορρίτων τη οικογένεια. Ναι, επειδή ακριβώ ε, ε, κυκλοφορεί ευρέω. Ότι... Ναι. Κυκλοφορεί τι τελευταίε μέρε ευρέω ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα για την παρουσία σα αφενό ω επιτηρητή, επιδιαιτητή. Πώ θέλω να το, πώς, Δεν ξέρω πώς θέλουμε να το, θέλετε να το πούμε. Όπω θέλετε, πε το Ναι. Ε, να σου πω την αλήθεια, δεν, ξέρω ακριβώ πώ το γράφει κιόλα το, το, το μνημόνιο. Ε, τίθεται ένα ηθικό ζήτημα. Ε, Ισχυρίζονται λοιπόν, εισχυρίζονται, λοιπόν κάποιοι και ε, έχουν δημοσιευτεί τι τελευταίε μέρε Δεξιά και αριστερά, διάφορα για το, για το πρόσωπό σα, και νομίζω ότι δικαιούστε να απαντήσετε κιόλα, εφόσον α, α, κατηγορήσετε ότι δεν γίνεται να είστε από τη μία επιδιαιτητή και να ελέγχετε την νομιμότητα και την τήρηση του, του μνημονίου, και από την άλλη να είστε ο εξαπορήτων και ο άνθρωπο του πολύ στενού κύκλου του κυρίου Κάλλα και του κυρίου Καλαετζήδη. Θα ήθελα να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο αυτά Κύριε για να καταλάβετε ο κόσμο. θα ξεκινήσω. Με το ρητό ηθικών του αληθέ. Διότι κάνουν όλοι λόγο περί Ναι. Έτσι, Λοιπόν. Θα μιλήσω με γεγονότα. Δεν θα μπω στη διαδικασία του ξεκατινιάσματος και του πεζοδρομίου. Δεν το επιθυμούμε εμεί αυτό. Όλοι δημιουργία. αυτοί οι οποίοι νομίζω θα λύσουν τα προβλήματα του Άρη μέσα από το Facebook, οι διαδίδοντε ψευδεί ειδήσει και όλα αυτά. Ε, Όπω ξέρετε, μόνο ακόμη μία φορά μίλησα δημόσια σε ραδιόφωνο και αυτή ήταν όταν παρετήθηκα. Να. Πριν από αρκετού μήνε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω ούτε τον εαυτό μου να υπερασπιστώ, ούτε έχω την. Νιώθω ότι πρέπει να απολογηθώ σε κάποιον για κάτι που έχω κάνει. Θα μιλήσω με γεγονότα. Ναι. Και μετά θα ζητήσω, θα δω τον τρόπο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε περί ηθικής, να αποδείξουν πού στηρίζουν αυτά που λένε. Ένα-ένα. Mm -hmm. Λοιπόν, πρώτον, εκπρόσωπο τη οικογένεια, όχι τη οικογένεια του κυρίου Άλεξ Κάλλα, γιατί όταν λέμε οικογένεια, εννοούμε και τα υπόλοιπα μέλη, έτσι. Ναι. Λοιπόν με εξιοδότηση και πληρεξού είναι ο κύριο Γιακουμίδη. Ναι. Αυτό μπορεί να σα το πιστοποιήσει και ο ίδιο. Νομίζω είναι γνωστό. Νομίζω ότι είναι γνωστό Και ο τέχνης. Δεύτερον, του φίλου μα του διαλέγουμε και δεν μα του επιβάλλουν. Ο κύριο Καλαϊτζίδη ο Δημήτρη είναι φίλο μου. Δεν Σα θυμάει δε, που, που το, λέτε. Βεβαίως, δεν ε, πάει να πει ότι επειδή έχει ένα φίλο, υιοθετεί όλε τι απόψει. Ανακατέβεσαι στην εργασία του, οπουδήποτε. Γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι ότι εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ερώτηση. Προχθέ να σα πω, ήμασταν σε ένα δείπνο φιλικό. Το βράδυ ήταν ε, ο κύριο Κούη, ήταν ο κύριο Ζίνδρος Δεν έχουμε κρύψουμε κάτι, ο κύριο Μπακούρα. Και έφερα το ζήτημα. Λέω, Ποτέ Δημήτρη σε ερώτησα, έστω μία αμοιβή ενό ποδοσφαιριστή, κάτι που αφορά τη δουλειά σου. Όχι, το είπα ποτέ. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν κάποιοι άνθρωποι εξ κρίνουν τα αλώτρια και στου φίλου του ρωτάνε τα οικογενειακά τους, τα οικονομικά τους, τα θέματα με τη δουλειά τους, εγώ αυτό δεν το κάνω ποτέ. Λοιπόν, και για να μην μακρηγορούμε με προλόγους ε, μακροσκελής mm. και προϊσαγωγικά, λοιπόν, θα κάνω μόνο δύο-τρεις αναφορές για να φτάσω στο οποίο σημείο. Mm. Λοιπόν, πρώτον, όσο ήμουν εγώ στον ερασιτέχνη και μετά που παραιτήθηκα, δεν ήταν λίγες φορές οι οποίες κλήθηκα να βοηθήσω όπου μπορούσα, άλλωστε με την παρέτησή μου το είχα δηλώσει και δημοσίω, ότι όπου με φωνάξουν και μπορώ, θα βοηθά Λοιπόν, και τον κύριο Γαλανό τον βοήθησα. Δεν απαξιώνω την προσφορά κανενός. Όταν δεν υπήρχε άνθρωπος να βάλει ένα χιλιάρικο στον άρι βρέθηκε και τα ο κύριο Γαλανός. Το τι έγινε στην πορεία δεν με αφορά. Υπάρχουν τα αρμόδια διοικητικά όργανα του συλλόγου να το κρίνουν. Εμένα με αφορά όταν μου ζήτησε ο κύριος Γαλανός βοήθεια σε ποιο βαθμό βοήθησα και αν μπορούσα πάντοτε το έκανα. Πού τον βοηθήσατε δηλαδή για να λοιπόν, τελευταία... θα, σας, ναι. θα σας πω το εξή. Mm. έτσι ε, γνωρίζετε ας πούμε το ξέρετε και εσείς mm. δημοσιογράφοι είστε. έτσι ότι συνέβαλε όσο μπορούσα για να υπογραφεί το συμβόλαιο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό. Yeah, 250.000. Ξέρετε ότι μέσα στο συμβόλαιο υπάρχει όρο ότι αν δεν είμαι εγώ δεν ισχύει. Έτσι. Το οποίο μάλιστα φρόντισα με τι διαπραγματεύσει και έχει και στη Β' Εθνική ο όταν ανέβει. Αυτή η Νόβα γιατί το ζήτησε, Γιατί ζήτησε τη δική σας αναγκαστική ποσό. Ποσό δεν ξέρω. Ω διασφάλιση κατά κάποιο τρόπο. Ξέρω, σας πω, δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν είχα επαφέ, δεν γνώριζα κανέναν άνθρωπο ε, μάλλον μελετούσε. Τώρα δεν θέλω να παίρνει αυτό λόγο. Έτσι, αυτό αφορά την Όβα. Ρωτήστε την Όβα γιατί. Νο. Δεν μπορώ να το πω εγώ έτσι. Υπήρχε μια δυσκολία ε, τότε συνεννόηση με τον κύριο Γαλανό. Έχει επιδιώξει νομίζω και είδους, ναι. ο ίδιο κύριο Γαλανό. Με Γαλανός. παρακάλεσε με ο ίδιο, με παρακάλεσαν ναι. και άλλοι άνθρωποι. Ε, πήγα, ήρθα, μπήκα σε κάποιε συζητήσει, πάντα με δικά μου έξοδα. Έτσι. Λοιπόν. Πήγα με το φίλο μου τον Παναγιώτο Ζουμπουρίδη, ο οποίο τότε ήταν πρόεδρο μαζί το πετύχαμε, γυρίσαμε πίσω, είχαμε διάφορες συζητήσει. μετά ε, με καλέσαν σε ένα δείπνο, ήταν ο Παναγιώτης Ζουμπουρίδης, ο Ταουξίδης, ήταν μέλη της τότε διοίκης του Βέρας Τέχνη. Mm -hmm. Τέλος πάντων ο Παναγιώτης είχε κατανόητο, αυτό ο άνθρωπος έχει κάποια επιφάνεια οικονομική κτλ. Υπήρχε ένα μεγάλο ρίσκο να βάλει την υπογραφή του για την καθάριση σαν πρόεδρος και όλα τα υπόλοιπε μεγάλες εκκρεμότητε που υπήρχαν. Ε, λόγω του επίγοντος τη κατάστασης ανέλαβε ο άνθρωπος χωρίς να τα εξετάσει τέλος πάντων είναι αργιανός, βοηθάει πάντα τον τιμούμε και μου έκανε την πρόταση να αναλάβω εγώ πρόεδρος έτσι, ενώπιον όλων έτσι. και αυτό είναι γνωστό νομίζω ναι, Μόλι είχε αναλάβει, σα έκανε δηλαδή. Σας, ε... Μετά από λίγο διάστημα. Ναι. ναι. Και λέω το εξή: εγώ. Ναι. Ο κύριο Γαλανό είχε απομακρύνει τον κύριο Γαλάτζιδη από την ομάδα. Ναι. Ωραία. Ο κύριο Μπουρίδη λέγανε ότι ήταν του κλίματο Γαλανού γιατί είναι και συγγενή. Ναι, είναι, το έχει πει ο ίδιο Και καλά κάνει, έτσι δεν έκανε ναι, καλά, κάτι άνθρωπο. Ναι. λοιπόν, Πώ γίνεται εγώ εχθρός, ο εχθρό, ο κολλητό του καλετζίδη, α πούμε έτσι, ε, οι άνθρωποι του να μου προτείνουν να αναλάβω εγώ. Να. Ενώ θα είναι ο γαλανό, εγώ ερωτήματα θέτω. Έτσι, mm. Με τον οποίο είχα μιλήσει και με τον Γιώργο τότε του γαλανό και μου λέει άντε, έλα, ανέλαβε, σε εμπιστεύομαι, ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν. λοιπόν, θέτω το ερώτημα για να τεκμηριώσω αυτό που είπα πριν. Ότι άλλο οι φιλίε, άλλο ο Άρης. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα το έκανε ο κύριο Γαλάνο, δεν είναι χαζό. Αν ήξερε ότι θα γινόταν το. Πάω λίγο πιο πίσω. Νομίζω το γνωρίζετε ότι δύο φορέ με ανακήρυξαν πρόεδρο. Ναι. Και δεν ήθελα. Παρετήθηκα. Εκεί του υποσχέθηκα ότι οποτεδήποτε θέλετε θα είμαι κοντά. Το ίδιο είπα και στον κύριο Ζουμπουρίδη. Μάλιστα, θυμάμαι, μου λέγανε τα παιδιά, μάλλον με την εκαθάριση τι θα γίνει, όμοιρε βοήθεια, πόθο για όλο αυτό. Και λέω, παιδιά, όπου θέλετε θα βοηθήσω. Προχωράμε παρακάτω. Για τον ΑΒ λόγο έφυγε ο κύριο Γαλανό από την ομάδα. Δεν θέλω να το κρίνω, δεν είμαι αρμόδιο. Δεν σου του Εμένα του αρμόδιου, αρμόδιου, με αφορά αρμόδιου, προσωπικά, μιλάω ο, ο κύριο Σαββόπουλε, ναι, ναι. με αφορά ότι όποτε με κάλεσε ο κύριο Γαλανό, ο κύριος Ζουμπουρίδη και μπορούσα να βοηθήσω, βοήθησε. Μακριά από όλα τα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, να ακουστεί και δεύτερη φορά. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κύριο Γαλανό που έδιωξε τον Καλατζίδη, να το πω εκλαϊκευμένα. Έτσι. Να θέλει και να πει θα πάμε μαζί, αλλά πρόεδρο. Εσύ. Έτσι. Α προβληματιστεί ο κόσμο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα με αυτό το οποίο λέω. Για να σα καταλογίζει και συνεχίζω. πράγματα στην ανακοίνωση. Ακριβώ. Συνεχίζω, συνεχίζω. συνεχίζω, ε, αναλαμβάνει λόγω του επίγοντο ο κύριο Κάλλα τον Άρη. Αρχέ Ιανουαρίου. Έτσι ναι. Περνάει ένα μήνα, ενάμιση, δεν θυμάμαι πόσο. Σε αυτό το διάστημα δεν έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασία είχαν συνταχθεί 7 μνημόνια. Δεν ξέρω. 7 διαφορετικά μνημόνια. Αυτό, ναι, πριν συνεχίσετε, εδώ θα ήθελα λίγο να το. ή μάλλον πριν πάμε στα μνημόνια, γιατί μα κάνει ο Σωτήρη Ασκαλάκη και πρέπει να είμαστε συνεπεί με, με, τα διαλύματά μα, να κάνουμε λίγο το διάλειμμα για να πάμε μετά στα περιμνημονίου, που είναι πολύ σημαντικά. Αμέσω μετά πάμε στο εδώ μα συνεχίζουμε δεύτερο μήνυμα στην εκπομπή του Λαβοτάρη, στο Λίμπερο 107 και 4. Έχουμε καλεσμένο σήμερα εδώ στο στούντιο τον κύριο Πρώην Αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη και επιδιαιτητή στο, στο Μνημόνιο, που είναι και της, στην επικαιρότητα. Ε, συνεχίζουμε. Μείναμε, ξεκινήσαμε μάλλον, αλλά έπρεπε να κάνουμε το διάλειμμα για τα περί μνημονίων. Κι ε, έτσι, κυκλοφορεί ευρέω, ε, κύριε Φωτιάδη, ότι υπάρχουν πολλά μνημόνια. Τελικά, πόσα είναι τα μνημόνια, και ποιο είναι το ένα, και τι ισχύει με αυτό το ένα τελικά το μνημόνιο. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησα πριν. Ναι. Επειδή είχαν συνταχθεί 7 μνημόνια, γινόταν ένα. Ναι, τότε. Γινόταν μια μεγάλη. Υπήρχε μεγάλη ένταση. Έτσι. Ναι. Υπήρχαν και διαφωνίε για, για του όρου το, το ναι, Είχε πληρώσει κάποια χρήματα με το. Welcome yeah. ο κύριο mm. Yeah. Κάλλα. Ναι. Υπολείπονταν κάποιε αμοιβέ σε παίχτε, σε υπαλλήλου, ναι, ναι. σε ένα σωρό ανθρώπου. Και αυτή η κολλησιεργία τότε με το μνημόνιο δημιουργήσε ένα καθεστώ ανασφάλεια τεράστιο και προ την πλευρά του κύριου Κάλλα και του Ρασιτέχνη. Μίλησα εγώ με τον κύριο Κάλλα. Έτσι. Λοιπόν. Και επειδή έβλεπα ότι είχε τάσει ότι ξέρει αν δεν υπογραφεί το μνημόνιο, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω να δίνω χρήματα. Να. Χωρίς Χωρί διασφάλιση. Χωρί καμία διασφάλιση. Mm -hmm. Διότι εγώ ήρθα να πάρω την ομάδα, βλέπω κάποια χρέη, βλέπω όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη ήταν Ιανουάριο, έπρεπε να κλείσουν Μεταγραφέ. Μεταγραφέ και. Μάλιστα. Να δοθούν χρήματα για προκαταβολέ και τα λοιπά. Ναι. Υποχρεώσει. Μίλησα με τους ανθρώπους του ανθρώπου του Ιεραστέχνη, του οποίου δεν έχω κόψει ποτέ έπαφη. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Άσχετα να αλλάζουν διοικήσει. Και του είπα, παιδιά, θέλω να σα πω δύο κουβέντε. Έτσι πήγα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και του λέω, κοιτάξτε να δείτε, έχει περάσει ένα μισή μήνα. Μπορεί να κάνω λάθο τώρα στι μέρε. Έχει περάσει αρκετό χρόνο. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτό. Πάει πίσω η εκαθάριση. Η οποία από το Σεπτέμβριο δεν είχε το σημαντικότερο του πράγμα. Δεν έχει γίνει γενική συνέλευση των μετόχων. Έχουμε μεταγραφέ. Ο σύλλογο έχει υποχρεώσει. Τη μία κόβανε το ρεύμα, τη μία το ένα. Τι θα γίνει επιτέλου. Υπογράψε αυτό το μνημόνιο. Γιατί ο άλλο ο άνθρωπο με το δίκαιο του θα σηκωθεί να φύγει. Αν δεν υπάρχει το μνημόνιο. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν τρει νομικοί. Οι οποίοι είναι και φίλοι. Ο φίλο μου ο Σπύρο ο Χρυστοφορίδη, ο φίλο μου ο Χάρη ο Κοκόνη και κάποιο ακόμα τον οποίο δεν τον γνώριζα. Τον άνθρωπο πρώτη φορά τον είδα εκεί. Ο κύριο Χατζικαπετάνη νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν. Και αυτό που το είναι το εξή ότι εγώ πέτυχα, έπισα τον κύριο Κάλλα, αντί για 10% που ήταν στο μνημόνιο, σε όλα τα 7 που κυκλοφορούσαν τα ποσοστά του ερασιτέχνη, να δώσει 50%. Ναι. Και μάλιστα να πάρει και ένα ποσό από τα τηλεοπτικά. Ναι. Έτσι, λοιπόν, για να μπορέσει ο ερασιτέχνης και αυτός, από κάπου δεν έχει έσοδα, μέσα στο χειμώνα, να μπορέσει να πορευθεί. Έτσι. Και... Αυτά μπήκανε οι όροι αυτοί. Οι όροι συγκεκριμένοι μπήκανε στο μνημόνιο. Βεβαίω. Μπήκανε. Και επειδή είστε και ο επιδιαιτητή αυτή τη μόδα, η έκφραση. Τηρήθηκαν όλα αυτά το εξάμεινο που ακολούθησε. Κοιτάξτε, τηρήθηκαν ουσιαστικά mm. μετά από αυτή τη συνάντηση. Mm. Εγώ δεν ξαναανέβηκα σε κανένα συμβούλιο mm. του αιρασιτέχνη. Ούτε χρειάστηκε να κάνω το ρόλο μου του επιδιαιτητή, του όπω θέλετε, πέστε του επιδιαιτητή γραφτού μνημόνιου, αν θυμάμαι καλά. Mm. Λοιπόν, ποτέ. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο mm. Διότι όσον αφορά του όρου του μνημονίου τηρούνταν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ προσπάθησα και με άλλου τρόπου να βοηθήσω τον Ράση Τέχνη. Εδώ είναι οι άνθρωποι που είναι χθημερών, με πέραν τηλέφωνα. Όμοιρε, μίλα, λεφτά για το ένα, λεφτά για το άλλο, για λεφτά για το άλλο, λεφτά για το άλλο. Έτσι. Λοιπόν, μίλησα με τον κύριο Κάλλα. Υπάρχουν και άλλε υποχρεώσει άμεσε που πρέπει να καλυφθούν. Έστειλε 20.000 δολάρια την άλλη μέρα το πρωί πήγα, του είπα οι υπάλληλοι σε επίσκεψη εργασία. Δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό στον ερασιτέχνη. Κάπω πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη δουλειά του. Λοιπόν, πήρα τα χρήματα, τα μετέτρεψα σε ευρώ. Πρωί-πρωί με πήρε ο κύριο Τουαουξίδη τηλέφωνο, γιατί 8 η ώρα ήταν, ήταν επίγον, θα κόβαν το αέριο, έπρεπε να το ξαναζήσω. Δεν θυμάμαι τι και πώ. Λοιπόν, του έδωσα τα χρήματα. Την επόμενη στιγμή πήρα την αγαπημένη μου τη βάσο, τη γραμματέα του ερασιτέχνη, πήρα το τον, το τον γνωστό, mm. που είναι και στα security. Του λέω: Πάντε, παιδιά, να πληρωθείτε. Σα παρακαλώ, γυρίστε πίσω. Δεν είναι καλό να υπάρχει όλο αυτό. Και έτσι επέστρεψαν οι άνθρωποι πίσω στον ερασιτέχνη. Από εκεί πέρα, παρεμβάσει του τύπου να πληρωθεί προκαταβολικά ο ερασιτέχνη κάποια χρήματα από τα τηλεοπτικά ή έσοδα κτλ. Έχει γίνει. Αρκετέ φορέ μπορεί να το βεβαιώσει και ο πρόεδρο και ο Καλατζίδε. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα. Όταν ήρθε εδώ ο κύριο Κάλλα με του Γερμανού, την Μάλιστα. πρώτη φορά. που είχε παραθέσει και τη συνέντευξη τύπου. Ακριβώ. Λοιπόν, δεν μπορούσε να έρθει με αυτού του ανθρώπου εδώ να δουν τον Άρη, αν δεν είχε υπογραφεί μνημόνιο, να γίνει ρεζίλη. Επειδή είμαστε εμεί χωράφοι, δεν πάνε να πει ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Μην ξεχνάμε ένα επιχειρηματία Αμερικάνο σκέφτεται με αμερικάνικο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, και σου λέει τι γίνεται τόσο καιρό. Εγώ βάζω χρήματα. Και δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Λοιπόν, τέλο πάντων, όσον αφορά το δικό μου ρόλο. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάστηκε να παρενέβω στο παραμικρό. Και να πω και κάτι άλλο. Άνθρακα ο θησαυρό. Το μνημόνιο έντερε, έλξε τέλη Ιουνίου έτσι, Αυτά που γράφονται τώρα είναι άκερα. Δεν ισχύει ο ρόλο τη Υπάρχει μια διαφορά αν θα πρέπει ο επόμενο επενδυτή να δώσει. Ναι, να ρίξουμε λίγο εδώ πέρα. Γιατί... Να δώσει τα χρήματα στον καλαετζίδι ναι. ή όχι. Ναι. Ο ρόλο ο δικό μου ω επιδιαιτητή. Γιατί το μνημόνιο ήταν 10 όροι ναι. το τι πρέπει να κάνει ο καλαετζίδι. Έτσι. Και δύο ότι πρέπει να κάνει ο ρεστέχνη προ τον Καλαϊτζίδη Εντάξει, τώρα Ουσιαστικά τώρα... ο ρόλο μου ήταν ναι, ναι, ναι. λόγω τη σχέση τη φιλική που είχαμε με τον Καλαϊτζίδη και τη γνωριμία για τον άντραφό του δύο φορέ τον έχω δει. Mm. Δεν μπορώ να πω ότι έχω φιλική. Επικοινωνούμε φυσικά. Λοιπόν. Ήταν το να φανεί ο Καλαετζίδη στι υποχρεώσει του σωστό προ τον ερασιτέχνη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή υπήρχε κόντρα προσωπική του κ. Καλαϊτζίδη με, μελ... με μερικά μέλη του ΔΟΣΟΥ του ερασιτέχνη, εντάξει, και όλο αυτό θα απόβανε ει βάρο τη ομάδο, μου προτείνανε εμένα, αν το θέλετε, να κάνω το αμορτισερ mm -hmm. καταλαβατε mm -hmm. Τον ενδιάμεσο, ίσω είναι αδόκιμο όρο επιδιαιτητή. Έτσι. Για να μην έχει προβλήματα η ομάδα. Αυτό ήταν και τίποτα περισσότερο. Ούτε εγώ θα γνωμοδοτήσω αν θα πάρει πίσω καλά τα στα λεφτά του. άλλο, ούτε άλλο. Αυτό είναι θέμα καθαρά του ερασιτέχνη. Τώρα, επειδή έχουν Θέτουν θέμα ηθική τάξεω. Θέμα ηθική τάξεω θα προκύψει αν υπάρχει γεγονό ναι, κατά κατηγορή, το οποίο κατηγορή, εγώ, εγώ έχω μεροληπτήσει ναι, ναι, ναι. υπέρ του Καλαϊτζίδη για κάτι. Έτσι. Έχουν κάποιο τέτοιο γεγονό. Ναι. Έχω μεροληπτήσει εγώ, σαν αφορά το μνημόνιο. Πήγα ποτέ στον Εραστέχ να πω εγώ, σαν επιδιαιτητή τώρα θα επιβάλλω τη γνώμη μου. Εδώ δεν είστε σωστοί, δεν είστε σωστοί εκεί. Μα νομίζω ότι ποιε υποχρεώσει του ήταν εντάξει ο Καλαϊτζίδη, έτσι και ώρα στέξει προ το Καλαϊτζίδη Ναι, αυτό Απλά... νομίζω δεν μπορεί να τα αφήσει κανεί. Ορίστηκα, οριστικά, και δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω κάτι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έχει λήξει το μνημόνιο. Από πού και ω πού. Ο κάθε φωτιάδη είναι υπεύθυνο επειδή ορίστηκε αμορτισέρ να το πω σε μια συμφωνία να πει τι θα κάνει ο λαό του Άρη και τι θα κάνει ο... το δουσού του τέχνη. Αυτό θα αποφασίσει. Πλά δημιουργούμε εντυπώσει για ιδιωτελείου σκοπού οι οποίοι φυσικά δεν μαγίζω. Τώρα από εκεί και πέρα. Το εξαπορρίτων και κάτι σαχλαμάρε τέτοιε, έτσι να πούμε και μερικά απόρριτα. Να πούμε, γιατί όχι. Τα οποία μπορώ να τα αποδείξω και με πολλά email. Και υπάρχουν άνθρωποι στον Άρη που του έχω δείξει και μπορώ να επικαλεστώ τη μαρτυρία του. Πριν να πάρει ο κύριο Καλάιτζεδη στην ομάδα, δεν είχα δει εγώ ποτέ τον κύριο Καλάιτζεδη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Και του είπα να μην πάρει τον Άρη. Θέλετε να σα επιβεβαιώσει ο ίδιο ότι αυτή τη στιγμή είμαι... η άποψη μου είναι η ίδια. Να μην συνεχίσει τον Άρη. Το ρωτήσουμε με αφορμή την άφηξή του μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη. Στη να ρωτήσετε και τη σχέση την οποία έχουμε. Ρωτήστε τον κύριο όταν του είπα πολλέ φορέ για άλλου λόγου για να υπερασπίσω τον Άρη. Τα έχω με email αυτά που σα λέω. Έτσι, ότι δεν θέλω να έχω καμιά σχέση από εδώ και πέρα με οτιδήποτε. Και ή ποιο λόγο τον αποτρέψατε όπω είπατε αρκετέ φορέ και μέσω email να σου ασχοληθεί με τον Άρη. Οι λόγοι είναι πάρα πολύ δεν επί του παρόντο. Ήταν mm. μια φιλική δική μου Μάρσι συμβουλή κατά κάποιο τρόπο. Προχθέ το βράδυ. Α. Σα είπα για το γεύμα το οποίο είχαμε. Μπροστά και ο κύριο Καλαϊτζίδη. Το ανέφερα. Λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πω σε καμία συζήτηση να βοηθήσω πουθενά, διότι η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει τον Άρη, όπω το είπα πριν. Άσχετα αν είναι φίλο μου. Έτσι. Λοιπόν, τι σημασία έχει το ένα με το άλλο. Ό,τι αναφορά τον Άρη, μιλάω σαν Αριανό, δεν μιλάω σαν φίλο του Καλαϊτζίδη. Και έχω μαλώσει με τον Καλαϊτζίδη να βγει να το επιβεβαιώσει δύο-τρει φορέ για θέματα που αφορούσαν τον Άρη. Να σα πω το εξή. Μην είδατε με ένα πουθενά με του Γερμανού φωτογραφίε και σε τραπέζια όταν ήρθαν. Δεν ναι, νομίζω. Εγώ προσωπικά mm. δεν σα είδα. Βγήκαν να κάνω δηλώσει, βγήκαν άλλοι 10, έτσι. Σωστά. Ναι. Αυτό δεν λέει τίποτα στον κόσμο του Άρη. Συνεχίζω. Ήρθε εδώ ο κύριο Κάλλα. Ασχολούνται όλοι με αυτά. Έμαθε κανεί ότι στο γραφείο του κυρίου Ρούσου παρουσία και του κυρίου Γρόλιου. Μπορείτε να του ρωτήσετε τον παρακάλεσα να πληρώσει του μισθού του εκαθαριστέ μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί σε περίπτωση που δεν έχει την ομάδα όλο το νεκρό διάστημα, οι άνθρωποι, αν δεν αμείβονται, θα φύγουν και θα σταματήσει η εκαθάριση. Αυτό είναι ο, ο ανήθικο εξαπορήτων. Βγήκε να το πει πουθενά, το λέω σε εσά. Ήρθε ο κύριο Κλεόπα εκεί και πληρώθηκαν. Καταλάβατε. Μα λέτε ότι έχουν πληρωθεί από τον κύριο Κάλλα μέχρι και τον. Βεβαίω να του πάρετε να σα το πιστοποιήσουν. Γνωρίζουν οι δημοσιεύσει, οι εφημερίδε για όλα τα περιουσιακά να πάει στο επόμενο στάδιο η εκαθάριση. Ασχολούνται όλοι με, άλλα χίλια. Με την εκαθάριση ασχολήθηκε κανεί. Έτσι. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στην Αθήνα για τον Άρηπα, όχι για τον εαυτό μου, η εκαθάριση δεν έχει κάνει με τον Καλαϊτζίδη ούτε με τον Κάλλα. Σωστά. Έτσι. Πού θα έχει λεφτά αφού έλξε το μνημόνιο 30 μηνών ώρα να του και τα έξοδα τη εκαθάριση. Ασχολήθηκε κανένα με αυτό. Ασχολήθηκε με τον Άρη δηλαδή ή ασχολούνται ποιο θα πάρει τον Άρη. Και επειδή είναι ο Φωτιάδης φίλο του Καλαϊτζίδη, άντε να τον πάρει η μπόρα στο ποτάμι. Το αν πάρει η μπόρα το ποτάμι τον Άρη δεν το σκέφτονται. Ξεκατηνιάζονται στο facebook και λένε ένα σωρό αηδίε. Έτσι και με τα θέματα ουσία δεν ασχολείται κανένα. Αυτό είναι ο Άρη δυστυχώ. Ναι. Καταλάβατε. Όχι θα πάει με τον Μαρινάκη, όχι θα πάει με τον, με τον, με τον Μελισανίδη. Ο Άρης έχει δικό του άρμα. Μικραίων τον Άρη όλα αυτά. Είναι δυνατό να μιλάμε για μια τέτοια ομάδα, τέτοιο μέγεθο, με ποιον θα πάει. Και ότι επειδή πήγε με τον Μελισανίδη, δεν ανέβηκε και έκανε αυτά. Είναι θεωρίε τη πλάκα πεζοδρομιακέ για όταν δρώμε πασατέμπο. Έτσι. Θα ασχοληθεί κανεί σοβαρά με τον Άρη επιτέλου. Έτσι. Ωραία, α βρουν άνθρωπο να ασχοληθεί με την κάνω Εγώ δεν ξανασχολούμαι. Μέχρι σήμερα ασχολούμουν. Υπάρχουν ένα-δύο ραντεβού με την κυβέρνηση. Ποιο θα κάνει αυτά. Έτσι, έτσι. Μας, λέτε Ρωτήστε δηλαδή, τον Ερασιτέχνη. Μα λέτε δηλαδή ότι παρότι δεν είστε πλέον εδώ και πολλού μήνε μέλο του Ερασιτέχνη. Ε, χρησιμοποιείτε, φαντάζομαι, και πέσουν που έχετε στην, στην, Αθήνα για να τον Μα κουράτη. πάρτε τον κύριο Ρούσο, δεν είναι, είναι τεχνοκράτη. τον το Χρήστο το Γρόλιο. Το χ, ήταν, χρήστο το... γρόλιο. Yeah. Να σα πούνε πόσε φορέ μιλάμε. Πόσο πάω πάνω κάτω. Αυτό τι είναι, βγήκα εγώ. Πρέπει να βγάζω δελτίο τύπου και να το διαφημίζω. Και δηλαδή, άμα μου ζήτησε βοήθεια δηλαδή, ο Γαλανό, δηλαδή, επειδή, ότι... επειδή, επειδή εγώ είμαι φίλο του Καλατζίδη, θα του προσφέρω. Μα είπατε ότι το προσφέρατε και στον κύριο Γαλανό και στον κύριο Τάουκουκ. Στον οποιοδήποτε. Και, και να μην είναι ο, ο... ο Κάλλα ο στην ομάδα. Όποιο και αν είναι. Όποιο και να την πάρει. Αν μου ζητήσει τη βοήθειά μου και μπορώ, θα πάω να βοηθήσω. Αριανό mm -hmm. είμαι, έχω καθήκον να το κάνω. Τι θέμα ηθική τα κτλ. Α μου πούνε ένα γεγονό που δείχνει ότι εγώ φέρθηκα ανήθικα και του Καλατζίδη. Δέκαια. Ένα, ένα, ένα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό που γίνεται εναντίον σα βάρο σα, εμέσω πλησαφώ, εγώ από αυτό που καταλαβαίνω δημοσιογραφικά τώρα, είναι ότι θέλουν να πλήξουν τον Καλατζίδη. Ε, προφανά. φυσικά. Αλλά κάνουν λάθο. Ξεκατηνιάζονται για θέματα ανούσια. Α πούνε ότι θέλουν, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Μα μερικοί, ίσω δεν φταίνει και οι δημοσιογράφοι, να του παραπληροφορούν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αν εγώ προσφύγω νομικά με την ανακοίνωση του ερασιτέχνη, με τι μαρτυρίε όλων των ανθρώπων, πετε μου. Τι έχουν να κάνουν αυτοί, Πού θα πάνε για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πετε μου. Και έχουν και οικογένειε. Δεν το σκέφτονται. Έτσι. Απλά θα σα θυμίσω το εξή. Πρόπερση, θυμάστε ο κύριο Παπαϊωάννου, αυτό το μέγεθο που ο Άρης έπρεπε να παρακαλάει να έχει τέτοιου ανθρώπου, ότι έφτω σημείο να μιλάει, δεν θα ξανασχοληθώ με τον Άρη. Εμένα προσωπικά μου το έχει πει. Θυμάστε. Έτσι, σα τη δηλώνω κι εγώ, δεν ξανασχολούμαι. Είναι δυνατόν εγώ να μπω σε διαπλεκόμενα συμφέροντα, ούτε θέλω να πάρω τον Άρη. Το είχα κάνει και σε έγγραφη δήλωσή μου, ούτε ποτέ θέλω να είμαι παράγοντα, ούτε τίποτα. Αλλά να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Όπου μπορώ. Ούτε θα πάρετε κάποιο πόστο προφανώ. Αν... να ρωτήσω κάτι, αν πάλι. ήθελα, δεν έπαιρνα όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Αν ήταν να υποστηρίξω εγώ τον Καλαϊτζίδη όταν με ανακηρύξανε πρόεδρο, έτσι. Το πιο εύκολο θα ήταν θα να δείξω... ήμουν εκεί και να δεν το στηρίξω μέχρι τώρα και να γράψω ό,τι μνημόνιο θέλω. Το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή και για του νομικού που ήταν τον κύριο Κοκόν και του υπολείπου στο δούσου του ερασιτέχνη. Αυτοί να πούνε για τα άρθρα. Έτσι, αμφισβητούμε και αυτού, όλο τον κόσμο αμφισβητούμε δηλαδή. Έτσι. Γιατί μα ξυνίζει ο Καλατζήτη και μα μυρίζει ο άλλο, τώρα μα φύγει ο Φωτιάδη. Έτσι. Ουδή αλάνθαστο. Όταν παρέθηκα το είπα δημοσίω. Φυσικά και εγώ θα κάνω το λάθη μου. Να ρωτήσω κάτι. Αντιπρόεδρο κάτι δεν μου στον Ερασιτέχνη. Ναι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο Ερασιτέχνη. Σωστά. Γιατί δε. δεν κάνετε μια έρευνα στα υπόλοιπα κλίματα. Απλά, απλά του έλαχε το ποδόσφαιρο. Όχι. Γιατί δεν δε κάνετε δε. μια ε, 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 έρευνα στα υπόλοιπα τμήματα. Έτσι. Να σα φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Και α φαίνονται ότι περί αυτό λόγο. Ο Άρης είχε αθλητή του Στίβου που συμμετείχε στην τελευταία Ολυμπιάδα. Όταν έφυγε από τον Άρη, τι είπε στα ραδιόφωνα. Γύρω γράβαλο. Ναι, βεβαίω. <συμπή> τι είπε, για πέστε. Μίλησε υποτιμητικά και ότι κανένα δεν ασχολήθηκε. Και... και... δεν τον πήρε ποτέ κανεί ένα τηλέφωνο, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά τι δήλωση είχε ναι, τι άλλο είπε στη συνέχεια τη τι θυμάστε. Να παίξω δεν τη θυμάμαι τώρα ολόκληρα. Ναι, είπε αλήθεια. πλην Φωτιάδη Α, ναι, πλην. Αυτό είναι. Ξέρετε γιατί. Τέσσερα χρόνια δεν του είχαν πάρει ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια. Αυτό είναι ο Άρη. Αθλητή που τρέχει σε Ολυμπιάδα έτσι. Να μην του πάρουν ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια. Έτσι. Και πήρα εγώ τον αθλητή από το χέρι και μπήκα στο δουσού μέσα και είπα αυτά που έπρεπε να πω. Καταλάβατε. Το να κολυσιουργούν επί ένα μήνα πόσο ήταν το μνημόνιο δεν δεν, κανένα δεν του έκοψε ότι έτσι κολλησιεργή εκαθάριση. Έτσι. Εγώ είπα πρέπει να γίνει τα παιδιά του στόπα. Έτσι. οι νομική του είχαν πει τότε. Διότι δεν έχει. Πού θα μπουν τα χρήματα για να ιδρυθεί η ΠΑΕ, σε ποιο λογαριασμό το η Για πέστε μου. Και τώρα επανέρχεται στην επικαιρότητα και αποφασίστηκε από το ΔΣ του Ραστέχνη. Ακριβώ. Και... Ναι. και... και αυτό ήταν ηθικό μου σφάλμα που επέμενα. Εκεί. Ένα μισή μήνα, δύο μήνε θέλει να γίνει. Άντε ανέβη και ο Άρη. Πώ θα προλάβει να γίνει το Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, με αυτό το μνημόνιο, με τη συνεχή τροφοδοσία χρημάτων, τα όποια χρήματα, είχε ο Ρασιτέχνης, έτσι και μπράβο τα παιδιά, κατάφερε. Ρύθμισε το είκα. το ίκα, ρύθμισε την εφορία. Το αέριο νομίζω. Και το αέριο, ναι, δεν ξέρω για την εφορία, νομίζω κάτι έχει γίνει και σε αυτό. Λοιπόν, η ισχύς ενδιενώσει. Έτσι. Ας αφήσουν όλοι έξω τις εμπάθειες, να κοιτάξουν ο καθένας που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, βγάζοντας έξω το εγώ του. Αν αυτό δεν γίνει, το σωματείο θα είναι πάντα αρρωστό. Με είδατε εμένα ποτέ τζαμπατζή στο γήπεδο, είτε στο μπάσκετ είτε στην μπάλα. Καλά, δεν είμαι και στην πόρτα να σα πω την αλήθεια. Εκεί που Ωραία, ναι, στήριε. έχει άλλου οι οποίοι έχουν απατήσει στο γήπεδο πέντε χρόνια και προαλήφονται για θεσάρε. Εντάξει. Δυστυχώ αυτοί είμαστε. Έτσι. Άντε και θα πάρει ένα μήνα, δεν ξέρω πόσο αν ο Αρισπάει Β ή Γ ή ποιο θα είναι. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο του Γύριο Οικονόμου και μερικά μέλη από τον Ερασιτέχνη. Ποιο του παρακίνησε να κάνουν διοικητικό συμβούλιο και να βγάλουν την ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντο. Η λοιπόν, γιά μου πρωτοβουλία ήταν. Γιατί του λέω ρε παιδιά, τι κάνετε. Σεπτέμβριο μήνα, ξέρουμε τι μπορεί να γίνει με τα διοικητικά. Η χώρα είναι σε ένα κικαιώνα απίστευτο. Με εμά θα ασχολείται, νομίζετε κινηθείτε. Και βρεθήκαμε όλοι μαζί γιατί τον ανέφερε κάποιο το ότι ξέρετε βρίσκονται, κάνουν Εγώ εξαπορείτο να σα πει τώρα, ας πούμε, να βγάλω το τίτλο του mm. εμπιστευτικότητα. Και βρεθήκαμε 4-5 άτομα φιλικά και του είπα το και το. Παρουσία του καλά, Και δημοσίω εκεί του είπα. Παιδιά, εγώ δεν θα συμμετέχω παραπέρα στη συζήτηση, διότι η άποψή μου, το λέω μπροστά στον καλέζα, να μην συνεχίσει την ομάδα. Οι φίλοι έτσι κάνουν. Πρέπει να είναι αντικειμενικοί. Έτσι δεν είμαι κανένα μωρό, ξέρω να ξεχωρίσω τον Άρη και ξέρω να ξεχωρίσω και τι φιλίε μου. Και μέχρι εδώ. Αν κάποιοι άλλοι εξειδίων κρίνουν τα αλότρια και επειδή αυτοί ανακατεύονται στα προσωπικά των το φίλων του στα επαγγελματικά του, δεν με αγγίζει. Έτσι. Και μέχρι εδώ να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι. Αν έχουν κάποιο στοιχείο, κάποιο γεγονό το οποίο αφορά το μνημόνιο και το δικό μου ρόλο υπέρ του Καλαετζίδη ή υπέρ του Ερασιτέχνη, να το αναφέρουν τώρα. Τώρα, mm -hmm. να πούνε ποιο είναι. Ένα, να δείξουν. Αφού το ξανανεύει επάνω. Προφανώ επικαλούνται την πολύ καλή σχέση που έχετε με τον κύριο Καλατζήτη και τον, και τον κύριο Κάλλα. Προφανώ εδώ, εδώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι το. Τον κύριο το... Κάλλα τον έχω δει τρει φορέ. Συγκεκριμένα. Έτσι. Από τον Ιανουάριο και δόθη που πήρε την ομάδα. Και μιλάμε στο τηλέφωνο. Το αν μπορεί να αναπτυχθεί φιλία ή ένα επιχειρηματία να σου εμπιστευτεί την οικογένεια. Έτσι. Με τον κύριο Γιακουμίδη είναι 30 τόσα χρόνια φίλη, δεν ξέρω πόσα. Φυσικά θα κάνει εκπρόσωπό του κάποιο που ξέρει και πιστεύεται. Εμένα χθε με γνώρισε. Θα με κάνει εκπρόσωπο. Έτσι. Και όταν ανέβηκα εγώ επάνω, του τα λένε λάθο στον ερασιτέχνη. Του λέω, παιδιά, έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, θα σηκωθεί και θα φύγει από την ομάδα με το δίκιο του. Κινηθείτε. Έχουμε φτάσει μέσα Ιανουαρίου και από το Σεπτέμβριο δεν έχει ξεκινήσει η εκαθάριση. Αν δεν γίνει το μνημόνιο, έτσι, να δεσμευτεί και αυτό που χρηματοδοτήσει την εκαθάριση, Πού, πάει όλη αυτή η ιστορία. Και αυτό πάλι γιατί. Διότι ένα θέλει τον γαλανό μέσα στο δουσού, άλλο θέλει τον καλάιτζίδι, έτσι. Και ο ένα να τρικλοποδιά στον άλλον και είχε φτάσει 6-7 μήνε ο Άρης να μην μπορεί να κάνει καθάριση. Έτσι. Και επειδή βρέθηκε ένα άνθρωπο και σου λέει: Παιδιά, αυτό που κάνετε είναι λάθο, προχωρήστε εκεί. Και δεν μπορούσε κανεί να το αντικρούσει. Έτσι. Λοιπόν, μου λένε: Εντάξει, έχει αυτό το ρόλο, επειδή έχουμε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να μπει επί διαιτητή. Μην θυμάμαι κιόλα τώρα το θυμήθηκα. Όπου μπορώ να βοηθήσω να πω. Αυτό είπα. Και το αποδέχτηκα. Έτσι. Τώρα, το αν το ξέρανε μερικά μέλη ή δεν το ξέρανε, αυτό δεν αφορά εμένα. Αφορά τον ερασιτέχνη προφανώ. Σαφέστατα. Εντάξει. Και αν εγώ όλο αυτό το διάστημα έκανα κάτι, έπρεπε αυτά τα μέλη να βγουν και να το καταγγείλουν. Τι βγαίνουν να πούνε, Ότι δεν το ξέραμε μετά, το μνημόνιο, μετά που έχει λήξει το μνημόνιο. Αιδίε είναι αυτέ. Πάμε στο άλλο να, θέμα. Ένα άρθρο στην... που λέει για την υπεραξία. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Να το πούμε μετά το διάλειμμα. Για να κάνουμε γιατί να πριν ακούσουμε και την ώρα και να πούμε και για την υπεραξία και για το θέμα που δεν φωτίσαμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή τη επιστροφή των στο χρημάτων στον κύριο Κάλλα, εφόσον προκύψει κάποιο άλλο, τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Ε, και θα δέσουμε και κάποια άλλα ερωτήματα και στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. FM ε, και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 545, θα θέλετε και κάτι να ρωτήσετε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε σε λίγο.